Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Στην έκθεση που σήμερα επισκέπτεστε, συγκεντρώνονται ορισμένα από τα σημαντικότερα διασωσμένα εικαστικά μνημεία της ταξικής πάλης στον 20ο αιώνα στη χώρα μας. Διοργανώνεται με αφορμή την τοποθέτηση των γλυπτών μνημείων που επιλέχτηκαν μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό για τα εκατοντάχρονα του κόμματος στα δύο μαρτυρικά νησιά, τη Γιάρο και τη Μακρόνησο, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε εκείνους που φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, θυσίασαν τη ζωή τους στους άγριους αυτούς τόπους. Τα έργα της έκθεσης αποτυπώνουν τη θηριωδία της αστικής εξουσίας απέναντι σε όσους την απειλούν, κύρια την περίοδο μετά την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή, όταν ένιωσε τα θεμέλια της να τρίζουν από την απότομη άνοδο της επιρροής του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος, από τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως εκφράζουν το ηθικό μεγαλείο της λαϊκής πάλης, που αδίλιαστα συνεχίστηκε και τη μετέπειτα περίοδο της βαθιάς παρανομίας, ακόμη και μέσα στα κολαστήρια των φυλακών και της εξορίας. Έτσι, είναι μια έκθεση ασυνήθιστη. Είναι όμως και έκθεση σπάνια και πρωτόγνωρη, καθώς δίπλα στα έργα ονομαστών δημιουργών που ορισμένα παρουσιάζονται για πρώτη φορά, υπάρχει και ένα πλήθος άγνωστων έργων, φιλοτεχνημένα στην εξορία από ανώνυμους ήρωες της επαναστατικής πάλης του λαού μας. Αν αδέξια σας φαίνονται σήμερα τα έργα τους αυτά, θυμηθείτε μονάχα πως φτιάχτηκαν κάτω από τη μύτη των φρουρών και με τη λόγχη πάντα στο πλευρό τους, καθώς θα έλεγε ο Ρίτσος. Μόνο που όπως η ποίηση του Ρίτσου, έτσι και τα εικαστικά που δημιουργήθηκαν στις φυλακές και τις εξορίες, κάθε άλλο παρά αδέξια είναι. Ορισμένα μάλιστα ανήκουν στα λίγα στην ιστορία της τέχνης που με τη λιτή, στεγνή συχνά γραμμή τους καταφέρουν να εκφράσουν με τόση ένταση και ρεαλισμό μοναδικές στιγμές της τιτάνιας και άνησης μάχης για να κρατηθεί άσβεστη η φλόγα των πρωτοπόρων ιδανικών της εποχής μας. Δεν θα υπήρχε βέβαια σε αυτά τα έργα τόση εκφραστική δύναμη αν οι δημιουργοί τους δεν είχαν βουτήξει το πινέλο στο αίμα τους για να μας τα παραδώσουν. Αν δεν είχαν περάσει τα καλύτερα τους χρόνια στα κάτεργα και τους πυρωμένους βράχους των αφιλόξενων νησιών, τη Μακρόνησο, τον Αί Στράτη, τη Γιάρο, την Ικαρία, τη Λήμνο, αν δεν είχαν μοιραστεί με τους συντρόφους τους την κουβέρτα, το τσιγάρο, την ελπίδα, αν δεν είχαν σφίξει τα δόντια και τη γροθιά τους για να αποχαιρετήσουν εκείνους που έφευγαν για εκτέλεση ή για το στρατοδικείο, αν τελικά δεν είχαν βάλει όλη τη δύναμή τους στη μάχη για το δίκαιο και την ευτυχία των ανθρώπων. Έτσι, ανάμεσά τους, κύρια μακρονησιώτες άσωτοι ή του έθνους, είναι οι περισσότεροι καλλιτέχνες που φιλοξενούνται στην έκθεση. Οι Βασίλης Αρμάος, Βασίλης Βλασίδης, Δημήτρης Γιορδάσης, Χρήστος Δαγκλής, Ηλίας Δερκουλάκος, Γιώργης Δήμου, Βασίλης Ζήσης, Τάσος Ζωγράφος, Βάσω Κατράκη, Δημήτρης Κατσικογιάννης, Ζιζή Μακρή, Παντελής Μανταλόβας, Ασαντούρ Μπαχαριάν, Θωμάς Μόλος, Γιάννης Πετάνης, Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης, Γιάννης Τσαγκάρης, Κατερίνα Χαριάτη Σισμάνη, Γιώργος Φαρσακίδης, Χορτομάος. Ακόμη, ο ηθοποιός Μίμης Φωτόπουλος και η εικαστική Μιχάλης Νικολινάκος και Πάρης Πρέκας, που για τη δράση τους στο ΕΑΜ φυλακίστηκαν από τους Εγγλέζους στο φρικτό στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ελντάμπα στην έρημο της Αφρικής. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι τα έργα καλλιτεχνών που διέφυγαν τη σύλληψη, είτε επειδή ακολούθησαν τον δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς, είτε από τύχη, υπολείπονται. Ακόμα και εκείνοι που δεν έζησαν από κοντά το μαρτύριο των δικών τους ανθρώπων, γονιών, παιδιών, αδερφών, αδέρφια τους είχαν όλους τους καταδιωγμένους, γιατί μοιράζονταν και πάλαβαν για το ίδιο ιδανικά το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας. Τόσο τα έργα των φυλακών και της εξορίας, όσο και τα εμπνευσμένα από την πάλη μέσα και έξω από αυτές, δεν προορίζονταν για τα σαλόνια. είχαν όλα σκοπιμότητα, επιτελούσαν συγκεκριμένες λειτουργίες. Μια πρώτη ήταν να μείνουν στην ιστορία οι φυσιογνωμίες των ηρώων που την έγραφαν με το αίμα τους. Δεκάδες πορτρέτα ή ολόσωμα σκίτσα κομμουνιστών και άλλων πρωτοπόρων αγωνιστών φτιάχτηκαν στις εξορίες για να μην ξεχάσουμε οι μεταγενέστεροι τη μορφή τους, την όρθια στάση τους, την αδάμαστη ψυχή τους, ειδικά να μην ξεχάσουμε τους νεκρούς μας. Ο Μπαχαριάν αφηγείται μια σπαραχτική σκηνή, όπου καθώς ξεκίνησε να σκιτσάρει ένα σύντροφό του την προηγούμενη μέρα που θα τον έπαιρναν για το στρατοδικείο, εκείνος του είπε γελαστά: «Φτιάξε με ωραίο ρε μπαγάσα Μπαχαριάν, και το πρώτο φιλί που θα δώσεις να είναι στο κορίτσι μου». Συνταρακτικές και μοναδικές σε εκφραστικό βάθος είναι και οι δύο προσωπογραφίες του Βασίλη Βλασίδη που εικονίζουν τον εξόριστο Νίκο Πασχαλίδη. Η πρώτη μόλις μαθαίνει τη φοβερή είδηση ότι ο γιος του θα εκτελεστεί και η δεύτερη όταν πληροφορείται ότι εκτελέστηκε. Από αυτή την κατηγορία έργων δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το σκίτσο ενός φυλακισμένου αγωνιστή που έφτιαξε με μολύβι ο Δημήτρης Γιορδάσης στα λίγα λεπτά του επισκεπτηρίου πάνω σε τσιγαρόχαρτο και σε μέγεθος γραμματόσημου για να μην το κατασχέσουν οι φρουροί. Μια άλλη λειτουργία των έργων της φυλακής και της εξορίας ήταν η μαρτυρία. Καθημερινά στιγμιότυπα από τη ζωή των εξόριστων, φτιαγμένα με θέρμη και ζωντάνια, αποτελούν ανεκτήμητα ντοκουμέντα από μια εποποιή αυτοθυσίας, συλλογικότητας, ανθρωπιάς και αφοσίωσης στο σκοπό του αγώνα. Οι εικόνες δεν εξιδανικεύουν, δεν προβάλλουν ηρωικά πρότυπα, δεν έχουν εξάρσεις, κρατούν όμως από τη συγκίνηση της στιγμής που σχεδιάστηκαν. Καταγράφουν μια βασανισμένη ζωή που καθρεφτίζεται στα πράγματα, τα δαρμένα από τον άνεμο αντίσκηνα, τα στενάχωρα ράτζα, τα τρύπια άρβυλα, τα ταλαιπωρημένα καθημερινά σκεύη και στις συχνά απρόσωπες ανθρώπινες φιγούρες όταν καταλαγιάζουν τα μαρτύρια με όλο το φορτίο της ανθρωπιάς τους, τον πόνο, την κούραση, τον καημό και μέσα από αυτά την αντοχή τους. Το μήνυμα ότι παρά τα μαρτύρια ο αγώνας συνεχίζεται αταλάντευτα το στέλνουν πολύ πιο ξεκάθαρα οι ευχετήριες κάρτες. Το περιστέρι, το γαρίφαλο, ο ήλιος, οι δάφνες, οι καμπάνες, τα αγριολούλουδα που επαναλαμβάνονται σταθερά σε αυτές είναι αλληγαρικά σύμβολα μιας ένδοξης και ελπιδοφόρας πάλης για τη χαρά και την ομορφιά της νέας ζωής. Οι θαυμαστές ξυλογραφίες με ένα παιδί εργατών να κοιτά με πίκρα μέσα από το τζάμι το ψωμί, τους άνεργους εργάτες μπροστά στην πύλη του εργοστασίου ή το σχέδιο του εργάτη στο αμόνι υπογραμμίζουν το ταξικό περιεχόμενο αυτής της πάλης. Οι πανέμορφες αυτές ευχετήριες κάρτες, κάθε άλλο παρά ερασιτεχνικές, σχεδιάζονταν από έμπειρους εικαστικούς και στη συνέχεια αντιγράφονταν ή εκτυπώνονταν για να καλύψουν μια θεμελιακή ανάγκη των εκτοπισμένων, την επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά για μια υποδειγματικά οργανωμένη συλλογική ζωή των εξόριστων είναι τα έργα που απεικονίζουν συνεργεία. Στην έκθεση υπάρχει ένα έργο του Βασίλη Ζήση με τίτλο «Τσαγκάριδες στη Μακρόνησο» και ένα άλλο του Γιάννη Πετάνη με τίτλο «Ψαράδες στη Μακρόνησο», το οποίο απεικονίζει το συνεργείο που με καθημερινό πλάνο ψαριάς πάλευε να χορτάσει τους υποσυτισμένους και τους εξοντωμένους από τα βασανιστήρια που είχαν περισσότερο, ειδικά αυτούς, που είχαν περισσότερο ανάγκη από θρεπτική τροφή. Η Κατερίνα Χαριάτη Σισμάνη μας πληροφορεί πως τα συνεργεία υπήρχαν και για άλλες βασικές ανάγκες της ομαδικής ζωής, όπως ραφτάδικα, μαραγκούδικα, κουρία κτλ. Αλλά και για τις πνευματικές και ψυχικές ανάγκες υπήρχε φροντίδα. Σε ημερήσια διάταξη ήταν η πολιτική, ιδεολογική, ηθική και αισθητική διαπαιδαγώγηση των εξόριστων, αλλά και η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση σε κάθε ατομικό πρόβλημα, με μέσα όπως η παράνομη έκδοση ή εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών, η οργάνωση ιδεολογικών και άλλων μαθημάτων, η μοίηση στην τέχνη, η ψυχαγωγία. Σε έργο του Πετάνη απεικονίζεται μια ομαδική υποδοχή εξόριστων για να διασκεδαστεί η αγωνία των νεόφερτων μπροστά στο Γολγοθά που τους περίμενε. Η συλλογική συγκρότηση της ζωής των κρατούμενων αποτελεί έναν από τους άθλους στην ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που οι οργανώσεις του συνέχιζαν να λειτουργούν ακόμη και στις βάρβαρες συνθήκες της φυλακής και της εξορίας, όπως μαρτυρεί και το έργο του Γιάννη Στεφανίδη με τον παραπλανητικό τίτλο «Ομοτράπεζη», που αναπαριστά συνεδρίαση κομματικού πυρήνα στην εξορία. Η οργάνωση της ομαδικής ζωής ήταν θεμελιακή προϋπόθεση για να μπορούν να νικήσουν τις ταπεινές παρορμήσεις, την απελπισία, την παρέτηση, την αγωνία από το καθημερινό προσκλητήριο του θανάτου. Άλλωστε, για τη μεταπολεμική οργάνωση της ζωής των κρατουμένων, το Κομμουνιστικό Κόμμα αξιοποιούσε τη μεγάλη εμπειρία που είχε αποκτήσει προπολεμικά στα ξερονίσια και τα κάτεργα κύρια της μεταξικής δικτατορίας και της κατοχής. Οι χειρόγραφες εφημερίδες της έκθεσης από την ανάφη της περίοδου 1939-1940 αντανακλούν ανάγλυφα την έκταση και την ποιότητα αυτής της δουλειάς. Με τα σημερινά μέτρα μας φαίνεται αδιανόητο να αντιγράφονται μυστικά με το χέρι τα κατεβατά της ύλης τους και να φτιάχνονται σχέδια για την εικονογράφησή τους σωστά έργα τέχνης. Μα πάνω απ' όλα προκαλεί ενδιαφέρον το περιεχόμενο αυτών των εφημερίδων που κατορθώνουν να εκπληρώσουν στο ακέραιο ρόλο τους ως συλλογικού καθοδηγητή και οργανωτή, προσεγγίζοντας όλα τα θέματα μιας τυπικής εφημερίδας και ακόμη παραπάνω. Από την ειδησιογραφία, τον πολιτικό σχολιασμό, την υγεία, τον πολιτισμό, την ηθική, ως το πώς θα μοιράζονται τα λιγοστά αυγά. Και όλα αυτά γραμμένα με πνεύμα, με κέφι, συχνά επιστρατεύοντας και το χιούμορ για να σκορπίζουν με το γέλιο την πίκρα και κάθε σκέψη κακή. Για τον ίδιο σκοπό είχε επιστρατευτεί και η τέχνη. Τα εικαστικά, η ποίηση, το θέατρο, η μουσική και κάθε δραστηριότητα ανώτερη από αυτές που καλύπτουν ανάγκες ζωτικές, τροφή, ένδυση, προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, είχαν την αποστολή να απομακρύνουν το μυαλό από τα ανυπόφορα, να βοηθούν τους δεσμότες να υπερβούν το σωματικό και ψυχικό πόνο μέσα από τη συναρπαστική προσπάθεια να επεξεργαστούν, να επινοήσουν, να δημιουργήσουν. Απέναντι στο βασίλειο του τρόμου, τη συστηματοποιημένη προσπάθεια για την ηθική εξόντουσή τους, με προτεργάτες τους κομμουνιστές, ορθώνονταν ένας κόσμος δημιουργικότητας και ομορφιάς που τόνωνε τη συνείδηση της ανθρωπιάς τους, τη συνείδηση ότι υπάρχει ζωή και πως αξίζει για αυτήν να παλέψουν και να την κάνουν ευτυχισμένοι, δημιουργικοί, ανθρώπινοι. Σπουδαία τεκμήρια για την πλούσια πολιτιστική ψυχαγωγική δραστηριότητα είναι οι εξαιρετικές μακέτες σκηνικών θεάτρου και τα εξώφυλλα θεατρικών έργων του Μπρέχτ, του Χικμέκτ, του Εσχύλου από τον Αί Στράτη. Ο Προμηθέας Δεσμότης ήταν αγαπημένο θέμα στα θεατρικά και τα εικαστικά έργα της εξορίας, γιατί ήταν το σύμβολο του ηρωισμού και της θυσίας για το δίκαιο και την ελευθερία του ανθρώπου, στο οποίο οι εξόριστοι έβλεπαν να καθρεφτίζεται ο εαυτός τους. Μια τρίτη λειτουργία της εικαστικής δημιουργίας με θέμα τις φυλακές και εξορίες ήταν η καταγγελτική. Τα έργα που αναδείχνουν τη φρίκη των βασανιστηρίων, τα στρατοδικεία, τις εκτελέσεις και άλλα δεινά, πολλά από τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την απελευθέρωση των καλλιτεχνών ή από καλλιτέχνες που δεν είχαν συλληφθεί, όπως και όλη σχεδόν η σειρά των έργων που αναφέρονται στην επτάχρονη δικτατορία, στοιχειοθετούν ένα ανελαίωτο κατηγορητήριο ενάντια στην αστική τάξη και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της. Είναι πύρινες εκκλήσεις στον ελληνικό λαό και τους ξένους διανοούμενους να αναπτύξουν κίνημα καταδίκης των στιγερών εγκλημάτων και των πολιτικών αυτούργων τους και να διεκδικήσουν την απελευθέρωση των κρατούμενων. Ορισμένα από τα έργα αυτά, μαζί με χειρόγραφα κείμενα καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν και φυγαδεύτηκαν παράνομα από τον κομματικό μηχανισμό για να αποκαλύψουν τον εφιάλτη των βασανιστηρίων και των συνθηκών ζωής στο θανατοσνήσι της Γιάρου, μέσα από την ειδική έκδοση «Γιάρος, ματωμένη βίβλος», που κυκλοφόρησε από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι ανάμεσά τους απόσπασαν τη συγκατάθεση των φουρών, καταφεύγοντας στην αλληγορία, όπως το ξύλινο γλυπτό με θέμα το φρικτό μαρτύριο στην περιβόητη σικιά της Γιάρου, που ο δημιουργός του Παντελής Μανταλόβας του έδωσε τον προσωρινό τίτλο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», εμπνευσμένο τάχα από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη. Δεν είναι λίγα όμως τα έργα στην ομάδα αυτή, που εκτός από το να καταγγέλουν, αναδείχνουν το τεράστιο ηθικό ανάστημα των πρωτοπόρων αγωνιστών που βασανίζονταν, φτάνοντας ως και την ίστατη θυσία. Καθόλου τυχαία, τρία έργα στην έκθεση αναφέρονται στον Νίκο Μπελογιάννη, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που με τη συνειδητή επιλογή του να φύγει από τη ζωή με το χαμόγελο και ένα κόκκινο γαρίφαλο στο χέρι, έγινε παγκόσμιο σύμβολο και πρότυπο για το πώς αξίζει να ζει και πώς να πεθαίνει κανείς. Ανάμεσα στα καταγγελτικά έργα ξεχωρίζουν τα καυτερά χαρακτικά του Γιώργη Φαρσακίδη, ζωγράφου του ανίποτου και χαράκτη νέων δρόμων, όπως εύστοχα χαρακτηρίζεται σε ένα ποίημα που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό λογοτεχνίας για τα 100 χρόνια του κόμματος. Τα έργα αυτά αποτελούν ανεπανάληπτα ντοκουμέντα της μυσαλλοδοξίας, του δολοφονικού μένους, των ανίποτης βιαιότητας και ασύλληπτων από το κοινό νου μεθόδων βασανισμού στη Μακρόνησο, μια τελειοποιημένη εκδοχή των μεθόδων που είχαν εφεύρει οι Ναζί δήμονες του είδους. Εκτός από τα χαρακτικά που παρουσιάζονται στην έκθεση και φτιάχτηκαν μετά την απόλυσή του, ο Φαρσακίδης, με τα ανάπηρα από τις μάχες της ΕΠΟΝ και τα τσακισμένα από τα βασανιστήρια χέρια του, σκιτσάρισε στη Μακρόνησο σε μικρά χαρτάκια ορισμένες από τις πιο φρικιαστικές σκηνές βασανισμού. Δεν πρέπει εδώ να προσπεράσουμε και τα έργα της Άννας Κινδίνη, σε άλλο κλίμα βέβαια, τα εμπνευσμένα από τις αφηγήσεις της μακρονησιώτισσας αδελφής της, ειδικά εκείνα που δείχνουν τις καταδικασμένες μανάδες με τα παιδιά τους που ζούσαν τάδικο μέσα στην κούνια τους, μέσα στην αγκαλιά τους. Στην έκθεσή μας υπάρχουν όμως και έργα που έγιναν μεταγενέστερα από κομμουνιστές δημιουργούς για να δικαιώσουν τη σκληρή αυτή πάλι και να καθαγιάσουν τους ήρωές της, όπως το έργο του Θωμά Μόλου «Άγιοι της Μακρονήσου». Στην ομάδα αυτή κυριαρχούν στην έκθεση δύο ακόμη μνημειώδη έργα. Το ένα είναι η καθηλωτική τετράπτυχη ξυλογραφία του Α. Τάσου με τον τίτλο «Αφιέρωμα στην Αλίκη Ταφ», που οι μήτρες της παρουσιάζονται εδώ. Το έργο εκτέθηκε το 1964 στην ιστορική γκαλερί Ζυγός μαζί με το τρίπτυχο «Λεπτομέρεια εμφυλίου πολέμου, επιτάφιος 1961», που και αυτό παρουσιάζεται στην έκθεση και αποτελούν τα πρώτα έργα καταξίωση στην ελληνική τέχνη του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Θέμα του είναι η ιστορία της Αλίκης Τσουκαλά, της 20χρονης αντάρτισσας που το 1949 στην αυγή της ζωής της εκτελέστηκε ως συμμέτοχη σε κομμουνιστική σκευωρία μαζί με στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε αντίθεση με τον συγκατηγορούμενο πατέρα της που αποκήρυξε την ιδεολογία του και γονατιστός την εκλιπαρούσε μπροστά στον στρατοδίκη να τον μιμηθεί, εκείνη αγέροχα αποκρίθηκε. «Αποκηρύσω, όμως όχι την ιδεολογία μου, αλλά τον πατέρα μου». Το έργο εκφράζει τις διαδρομές της σκέψης της τις 3 μέρες πριν να στηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα, όπως μας τις άφησε στα τελευταία συνταραχτικά γράμματά της από τη φυλακή. Το περιστέρι φαίνεται να συμβολίζει τα αγνά κοριτσίστικα όνειρά της, που σκοτεινή αλλά γαλήνια τα αφήνει να πετάξουν πριν την εκτέλεση. Μελοθάνατη. Απόψε, αγαπημένοι μου, πρέπει να κοιμηθούν τα όνειρά μου. Το άλλο έργο είναι του Βάλια Σεμερτζίδη. Παριστάνει το χορό που έστησαν οι μελοθάνατοι την παραμονή της εκτέλεσης τους από τους Γερμανούς την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή. Παρουσιάζοντας ο ίδιος το έργο του, εξηγεί ότι βάζοντας σε πρώτο πλάνο και πρώτος το χορό των απολέοντα Σουκατζίδη, θέλει να υποδηλώσει πως αν δεν ήταν οι κομμουνιστές αυτοί που πρωτοστάτησαν στην πάλη, αν δεν ήταν μαρξιστές με συνείδηση της θέσης τους και του αντίπαλου, δεν θα μπορούσαν να περιφρονούν έτσι το θάνατο, παρασέροντας και τους συναγωνιστές τους σε τέτοιες γενναίες πράξεις. Με αυτές του τις σκέψεις, ο Σεμετζίδης απαντά σε ένα ερώτημα που αναπόφευκτα προκύπτει μέσα και από αυτή την έκθεση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι έβρισκαν τη δύναμη να αντέξουν το μαρτύριο της πέτρας, της πολυήμερης ορφοστασίας στον ήλιο, της δίψας, των πυρωμένων σίδερων και τόσων άλλων δεινών, χωρίς να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. Πώς γίνονταν να περνούν μια τόσο βασανισμένη ζωή και να λες τα παιδιά τους έτσι να ζήσεις κι εσύ. Πώς έβρισκαν το θάρρος να χαμογελούν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ήταν η τυφλή πίστη σε μια μεταφυσική ιδέα που οδηγούσε τις πράξεις τους. Αυτοί οι άνθρωποι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ήταν κομμουνιστές. Δεν τους έσερνε η ζωή, εκείνοι την έσερναν. Συνειδητά, μεθοδικά, σχεδιασμένα, βασισμένοι σε μια επιστημονικά θεμελιωμένη και ιστορικά επιβεβαιωμένη θεωρητική γνώση. Δεν πίστευαν, ρομαντικά και αφελώς ενεφελώδη, ουτοπικά ιδανικά, έμεναν πιστοί, σταθεροί σε ένα απόλυτα εφικτό και πραγματοποιήσιμο σκοπό, την απελευθέρωση των ανθρώπων από τα δεσμά της ταξικής εκμετάλλευσης. Από αυτόν τον ανώτερο από την ατομική τους επιβίωση σκοπό, αντλούσαν τις ανώτερες δυνάμεις να αντιστέκονται, να μην υποκύπτουν, να μην συνθηκολογούν, ακόμη κι αν το τίμημα ήταν ο θάνατος. Άντεχαν τα βασανιστήρια και πέθαιναν με το χαμόγελο, γιατί ήταν ήσυχοι πως είχαν κάνει το καθήκον τους. Δεν σκέφτονταν τον εαυτό τους, αλλά την υπόθεση του αγώνα τους και το μέλλον της. Ένιωθαν την ευθύνη ο δικός τους θάνατος να γίνει παρακαταθήκη και χρέος μαζί για τις επόμενες γενναίες όπως η δική μας, να συνεχίσουμε πάνω στα βήματά τους με την ίδια αφοσίωση, τόλμη, ανιδιοτέλεια και πάθος, για να καταφέρουμε να τελειώσουμε ό,τι εκείνοι ξεκίνησαν. Έτσι έζησαν ακέραιοι και άνοιγαν το δρόμο τους καθημερινά πιο δυνατοί αυτοί οι γενναίοι επαναστάτες, οι διαλεκτοί της εργατικής τάξης. Και η πιο ακριβή κληρονομιά που μας άφησαν δεν είναι μόνο οι εικόνες τους, αλλά η μεγάλη αλήθεια που βρίσκεται μέσα σε αυτές και που ο Ρίτσος με ένα στίχο του ανάλαβε να μας την παραδώσει συμπυκνωμένη. Πως ο άνθρωπος είναι πιο τρανός από την καθημερινή την έγνοια του. Πως δηλαδή η ευτυχία, το αίσθημα της πληρότητας, δεν βρίσκεται στο κυνήγι της ατομικής και οικογενειακής ευμάρειας και επιτυχίας, αλλά στην πάλη για εκείνα που ζητάει η ευτυχία όλου του κόσμου. Η μεγαλύτερη τιμή που έχουμε να τους αποδώσουμε είναι να κάνουμε αυτό που περίμεναν από μας. Να σταθούμε στο ύψος τους σε όλες τις δυσκολίες της ταξικής πάλης, που αύριο, όσο ο καπιταλισμός θα γίνεται πιο άπλιστος και επιθετικός, μπορεί να γίνουν πολύ μεγαλύτερες, να γίνουμε αντάξιοι τους και ακόμα καλύτεροι από αυτούς σε οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις, είτε στο σημερινό αργόσιτο βηματισμό της ιστορίας, είτε στα αυριανά της άλματα που αναπότρεπτα θα έρθουν. Τελειώνοντας, δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε ολόψυχα από μέρος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τους φορείς και τους συγγενείς των καλλιτεχνών και όλους όσοι πρόσφεραν πρόθυμα εικαστικά έργα για να πραγματοποιηθεί η έκθεση, συμβάλλοντας να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το θέμα της. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στο Δήμο Αθηναίων και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝΔΑ για την παραχώρηση του συμβολικού αυτού χώρου, αλλά και στους συντρόφους που δούλεψαν ακούραστα για να συγκεντρωθούν μέσα σε ασφικτικά περιθώρια χρόνου τόσα πολλά και αξιόλογα έργα, επιμελήθηκαν την τοποθέτησή τους και επεξεργάστηκαν την έκδοση της έκθεσης, όπως και σε όλους τους εργαζόμενους του Κέντρου Πολιτισμού που συνέβαλαν και αυτοί στο στήσιμό της. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας θυμήσατε με την παρουσία σας και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και καλή θέαση.